Καθόλου. Πάμε να δούμε λίγο το ιστορικό της συνεργασίας. Και επειδή από χθες έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, διότι εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ήταν ουσιαστικά η μάνατζερ του, πότε σταμάτησαν, μέχρι πότε μιλάγαμε με τη Βάσο για τον Γιώργο, πότε είχε γίνει, τι έχει γίνει κτλ. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι η συνεργασία τους και τυπικά στα χαρτιά, γιατί εγώ αυτό μπορώ να πω με πάρα πολλή έρευνα που έχουμε κάνει εδώ με τα παιδιά, ξεκινάει στο βάθος του χρόνου, 20 χρόνια, από το 2004. Πάμε να δούμε και πάμε λοιπόν να δούμε στοιχεία τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν για να δεις και πώς ήταν η συνεργασία τους, ότι η εταιρεία η οποία διαχειριζόταν τον Γιώργο Μαζονάκη έφερε το όνομα της αδερφής του, Βασιλική Μαζονάκη και Σία, όμικρον έψιλον. Και το έγγραφο το οποίο εδώ αποκαλύπτουμε είναι από το 2020. Είναι μια τροποποίηση που κάνανε στο καταστατικό. Και το 2020 λοιπόν που στις τροποποίησεις και μπορεί να φύγει ο ένας μέτοχος, να φύγει ο άλλος, ήταν μαζί τα δύο αδέρφια, είχαν μισή-μισή την εταιρεία. Πριν 4 χρόνια δηλαδή. Ακριβώς. Και Βάσο συνέχιζε να είναι και η διαχειρίστρια και η εκπρόσωπος της εταιρείας. Λογικό, γιατί όλα τα διαδικαστικά δεν τα έκανε ο καλλιτέχνης. Απλά δεν ήταν νόμιμο πρόσωπο στις συνεργασίες του Γιώργου στα μαγαζιά. Έλειπε από τα καμαρίνια του. Πας στην ουσία εσύ τώρα. Εγώ πάω στην ουσία γιατί αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Τώρα τα χαρτιά, οι εταιρείες και όλα αυτά, σαφώς και είναι πολύ σημαντικά, αλλά νομίζω έτσι όπως έχουμε φτάσει σήμερα εδώ είναι πολύ τυπικά. Και έχει και εξέλιξη και άλλη. Και είναι και πολύ λίγα αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Και χρονιά τη χρονιά. Σε σχέση με αυτά που έχουν προκύψει μεταξύ. Πάμε τώρα. Μια πρώτη αλλαγή. Πάμε στο Μάρτιο του 2022. Αλλάζει το όνομα της εταιρείας. Και από Βασιλική Μαζονάκη και Σία όμικρον έψιλον, φέρνουμε το έγγραφο στη δημοσιότητα, γίνεται GM Group όμικρον έψιλον. Γιώργος Μαζονάκης Group, GM. Μάλλον. Σκέτο. Άρα το πήρε πάνω του, το 22. Το όνομα. Το παραμένει όνομα. Η Βάσο στην εταιρεία, ωστόσο. Ναι. Παραμένει λοιπόν η Βάσο στην εταιρεία. Κάτι δείχνει όμως ότι από το 22, δηλαδή 2 χρόνια πριν, παραμένει στην εταιρεία, αλλά κάτι έχει συμβεί για να πει ο άνθρωπος, εγώ θέλω η εταιρεία μου να έχει το δικό μου όνομα. Παραμένει... Δεν είναι το όνομα, είναι κάτι τυπικό, Άγγελε. Ναι, το θέμα είναι ποιος είναι μες στην εταιρεία. Γιατί μια εταιρεία μπορεί να λέγεται Λάμπρος Κωνσταντάρας και να είναι δική μου. Ναι, αλλά γιατί μπαίνει στη διαδικασία. Αυτό δεν γίνεται, αλλά. Μπορεί να πάρω τα πνευματικά. Θέλω να πω μπορεί να λέγεται. Δεν υπάρχει κάποια ταμπέλα. Αυτό κάτι δείχνει. Είναι και ένα παιχνίδι. Λίγο να ολοκληρώσω. Είναι και ένα παιχνίδι εξουσίας. Τι θέλω να πω. Το όνομα μιας εταιρείας δεν έχει. Μπορεί να λέγεται cupcake η εταιρεία. Όμως να ανήκει σε σένα και σε μένα. Ωραία. Την άλλη μέρα μπορεί να λέγεται Profiterol, να ανήκει σε μένα και σε σένα. Το ότι άλλαξε το όνομα και έγινε GM σημαίνει, που είναι και πιο πολύ Μαζονάκης, σημαίνει ότι ο ίδιος ήθελε. Έχει κι άλλο μετά. Έχει κι άλλο μετά. Ήθελε για μένα, κάπως σαν να ήθελε να το πάρει να γίνει. Πάνω του σιγά σιγά. Ναι. Γιατί έχει σταδιακή εξέλιξη. Ή να το βγάλει πάνω από κάποιον άλλον. Έχει κι άλλα, ναι. Αυτά από πότε είναι. Αυτά είναι εδώ και μια εβδομάδα και 2 χρόνια. Και παραμένει και διαχειρίστρια της εταιρείας. Μάρτιος του 22. Πάμε στην επόμενη στάση, σχεδόν ένα χρόνο μετά. Το συμφωνούνε τον 23, Ιούλιο. Το 23. Τον συμφωνούνε λοιπόν τον Ιούλιο του 23 και ανεβαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες το Σεπτέμβριο του 23. Φεύγει Βάσο από την εταιρεία. Άρα μιλάμε για ένα χρόνο. Για, όχι ένα χρόνο, σχεδόν. Ναι. Ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο. Πριν ακριβώς από το σήμερα, η Βάσο φεύγει από την εταιρεία και μεταβιβάζει το 49% των μεριδίων της ονεταιρικών στο Γιώργο το Μαζονάκη και το 1% σε ένα άλλο πρόσωπο. Συμβαίνει αυτό στις ομόρυφες. Άρα ο Γιώργος Μαζονάκης έχει το 99% της εταιρείας πια και το 1% το έχει ένα άλλο πρόσωπο. Πάρα πολύ σωστά. Άρα η δικαστική διαμάχη αφορά από το 22 και μετά. Δεν αφορά αυτή την εταιρεία. Αφορά από το 22 και μετά. Αφορά άλλη εταιρεία. Εδώ είναι τώρα η εταιρεία που αφορά την εκπροσώπηση και το μανατζεριλίκι του Γιώργου Μαζονάκη. Την εμπορική του διαχείριση σαν πρόσωπο. Αυτή και που την επικοινωνία του. Άλλη εταιρεία αυτή από αυτή που λέγαμε πριν για τα ασφαλιστικά μέτρα. Και σε άλλη εταιρεία ήταν και οι δύο μαζί. Βεβαίως. Συμβαίνει. Γι' αυτό είναι πολλά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι αυτό που λένε έχει πολλές πτυχές. Ωραία. Ναι. Έχουμε και άλλη αλλαγή, φαντάζομαι. Βέβαια, έχουμε άλλη μία. Μα είμαστε στο 23. Ναι, έχουμε και μία πρόσφατη πολύ. Πάμε τώρα. Λίγους. Τι λίγους, ένα μήνα πριν σχεδόν. Απρίλιος του 2024. Αλλάζει εκ νέου ο Γιώργος Μαζονάκης πλέον το όνομα της εταιρείας του από GM Group όμικρον έψιλον σε Hot Mazo Productions όμικρον έψιλον.
Ναι, αυτό μπορεί, γιατί να έβαλε και άλλα πράγματα και να έχει και άλλες δουλειές ο άνθρωπος επαγγελματικά να κάνει συναυλίες, να γίνει παραγωγός, ο Βέρτης πώς είναι, τόσοι πώς κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Και άλλα πολλά. Έχει δραστηριότητες. Ναι, μπορεί να μην έχει να κάνει με όλο αυτό. Αλλάζει άλλο. Άλλαξε πάλι το όνομα. Δεν σημαίνει κάτι όμως το όνομα. Όχι, γιατί να το αλλάξουμε. Καλά, εδώ δεν είναι τρανταχτή αλλαγή. Η GM ήταν, αν υποθέσουμε, Γιώργος Νονάκης, Hot Mazo, ναι. Και άλλη αλλαγή. Στο ίδιο λοιπόν εδώ, στην ίδια τροποποίηση καταστατικού. Πες τα βρε, Άγγελε, ναι. Θέλω να κρέμεσαι στα χείλη μου, δεν μπορώ. Αποχωρεί το πρόσωπο που είχε πάρει το 1% ένα χρόνο πριν και μπαίνει ένα καινούριο είναι πρόσωπο. Είναι ένα φιλικό πρόσωπο του περιβάλλοντος του Γιώργου. Εγώ γνωρίζω τα ονόματα των προσώπων αυτών. Το καινούριο πρόσωπο το οποίο μπήκε πριν ένα μήνα, κατάφερε η εκπομπή μας και η κυρία Μάρτζη Λαζάρου και το εντόπισε. Το δεύτερο δηλαδή. Το καινούριο. Δεύτερο. Το τωρινό. Μίλησες μαζί του. Μίλησα λοιπόν εγώ με το νέο πρόσωπο. Είναι γνωστό το πρόσωπο. Μόνο αυτό είναι πες. Ένα πρόσωπο του χώρου μας, μπορώ να σου πω κατά κάποιο τρόπο. Ένα πρόσωπο ευρύτερο. Πολύ σοβαρό. Ένα πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον, όχι το πολύ στενό από ό,τι ξέρω εγώ. Φιλικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη, από το φιλικό του όμως, με τον οποίο επικοινώνησα. Όντως μου παραδέχτηκε ότι ναι, κανονικά βρίσκομαι πραγματικά στο καταστατικό αυτό της νέας εταιρείας του Γιώργου Μαζονάκη. Σαφώς δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να αναφερθεί το όνομά του, αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία του Γιώργου Μαζονάκη. Καθώς σέβεται απεριόριστα το Γιώργο Μαζονάκη, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι, καλή φίλη. Είναι συνεργάτης ή είναι φίλη. Είναι φίλη του. Φίλη, μάλιστα. Είναι φίλος. Απλά να σου πω το εξής. Όπως και ο προηγούμενος άνθρωπος είναι φίλος. Βάζουμε 1% σε κάποιον σε μια εταιρεία γιατί πρέπει και για να μας βοηθάνε κιόλας. Το ότι αλλάζει αυτός από το πρόσωπο του συγκεκριμένο από χρόνο σε χρόνο. Δείχνει ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή μετά την αλλαγή. Μια μεταβλητότητα. Και ότι είναι αδιάφορο το ποιος είναι. Μεταβλητότητα. Ναι, ρε παιδί μου, ότι το ένα δεν είναι συνεργασίες. Και επίσης, παιδιά, εγώ θέλω να πω κάτι. Σε κάτι πρόβλημα στη συνεργασία. Ότι επειδή αρχίζουν σιγά-σιγά και φαίνεται επειδή το θέμα απασχολεί, θα το δούμε και το Σαββατοκύριακο σίγουρα, και φυτρώνουν σαν μανιτάρια κάτι πρώην συνεργάτες, φίλοι και όλα αυτά. Αυτοί μπορεί να κάνουν τη ζημιά σε αυτή την ιστορία όπως εξελίσσεται. Πρέπει να είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι προσεκτικοί, γιατί μπορεί να ακούσουμε και να λέμε αυτός ήταν φίλος του, αυτός ήταν στενός συνεργάτης. Ο Μαζονάκης στον κύκλο του μέσα και στο φιλικό και στο επαγγελματικό δεν είχε άτομα που ξέρανε τι κάνει. Ήτανε μόνο οι αδερφές του. Στο καμαρίνι του ήτανε άβατο, δεν μπαίναμε ούτε εμείς που ήμασταν συνεργάτες του μέσα. Και υπήρχαν και βασικά. Κοίταξε, αυτό και δίνει και μια σοβαρότητα αυτό, και μια οριμότητα στο επαγγελματία. Δεν μπορεί να γνωρίζει δηλαδή, κανένα. Το να έχει κάποιου και 20 ανθρώπου που ξέρουν τα πάντα και αυτό που λες μπες, βγες και αυτά. Ναι, είναι λίγο κάπως. Αυτό που λες εσύ και παρουσιάζεις τώρα δείχνει ότι ο άνθρωπος είχε μια σοβαρότητα στα επαγγελματικά. Άρα τι σημαίνει για τώρα. Δηλαδή ότι για πάρα πολλά χρόνια είχε την αδερφή του, τις αδερφές του, τέλος πάντων την αδερφή του μπροστά η Βάσο Μαζονάκη και μετά αφού τελείωσε αυτό προσπαθεί μεταβατικά να βρει. Τον τρόπο. Αλλά εσύ λες ότι δεν ξέρουν κανένα. Όλοι. Χωρίς κανέναν. Κανέναν. Άρα σημαίνει ότι είναι μια νέα συνθήκη, μια νέα πραγματικότητα για τα εργασιακά και... του αγαπημένου μας Γιώργου Μαζονάκη, που σημαίνει ότι όταν τα δίνεις όλα στην οικογένεια και ξαφνικά δεν έχεις την οικογένεια, έχει ένα επαγγελματικό κενό. Από την άλλη, ξαναλέω, και ποια είναι η δική μου γνώμη, το είπα και χθες, ο Μαζονάκης είναι ο καλλιτέχνης, του Μαζονάκη είναι όλα, σαφώς και ένας καλός συνεργάτης, ένας καλός μάνατζερ θα σε προστατεύσει, θα σε βοηθήσει, θα σε κάνει να φτάσεις πιο ψηλά. Μπορεί να σε αυγατήσει κιόλας. Μπορεί να σε αυγατήσει. Αν έχεις τον Άγγελο δικηγόρο, θα σε βοηθήσει να βγάλεις, να επενδύσεις, να. Αλλά αν δεν έχεις αυτό το διαμάντι που έχει ο Μαζονάκης, είναι η πηγή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σωστά, συμφωνούμε όλοι. Απολύτως. Και άμα θέλει, ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει 5 δραχμές, άμα θέλει, τη σκέει. Πρόβλημά του. Τι θα κάνει. Δεν είπε κανείς το ανάποδο, αλλά εδώ μιλάμε δεσμάσματα της εταιρείας, συνεργασίας κτλ. Να πω το εξής, γιατί και είναι κάτι το οποίο θέλω να το μεταφέρω. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι μετά και τα χθεσινά και σημερινά γνωρίζω ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης έχει την πρόθεση να θέλει να έρθει ξανά κοντά στην εν γέννη οικογένειά του. Μακάρι. Και να μπει μια τελεία στην όλη διαδικασία. Γιατί ήταν πολύ στενά. Εγώ δηλαδή θα πω κάτι, μη λες μεγάλα λόγια. Πες ότι χτύπα ξύλο ένα δικό μου πρόσωπο συγγενικό, μην αναφέρω παραδείγματα. Συγγενικό. Μου κάνει κάτι. Χαλάλι το όμα είναι καλά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, είναι η στάση ζωής σου αυτή. Δεν είναι η στάση ζωής σου. Έτσι είσαι εσύ.
Μου κάνει εντύπωση και το αναφέρω ξανά και ξανά, γιατί εγώ έβλεπα αγάπη. Δηλαδή τον αγαπάνε, τον θαυμάζουνε. Θεέ μου, πόσες οικογένειες έχουν διαλυθεί από περιουσίες, κληρονομιές και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, αλλά δεν είναι οικογένειες. Εδώ βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι, 30 χρόνια, πόσο είναι 20, είναι μαζί. Αγάπη μου, για ένα διάριστο παπάγου πλακώνονται οι οικογένειες. Απλά η οικογένεια είναι προβεβλημένη. Μιλάμε για ένα αστέρα της μουσικής. Αλλά ήταν ενωμένοι, δεν ήταν. Προφανώς κάτι έγινε. Κάτι συνέβη. Καλά. Δεν είναι τώρα. Γιατί από το δελτίο τύπου δεν καταλάβαμε αυτό, συγγνώμη. Τώρα λίγο αυτό αντιφάσει. Είναι καινούργιο, είναι μια σίγουρο, μέρα μετά. Σίγουρο, εγώ σου λέω λοιπόν μια μέρα μετά τον τόρο τον δημόσιο, τον οποίο έχουν πάρει τα πράγματα. Από πού την έχεις αυτή την πληροφορία, Άγγελε? Από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη. Έχω αυτή την πληροφορία ότι γενικά θέλει να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Μακάρι.